Λοιπόν, τι κάνουμε στο πρόγραμμα. Για τις επόμενες δύο ώρες, κυρία Τσαγκαράκη, είχαμε πει για τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Δήμος Ιεράπετρας για πρώτη φορά σε συνεργασία με Πανελλαδικό Σωματείο Φιλοζωικό και έχοντας πάρει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, μπαίνουμε στα δημοτικά σχολεία, σε κάποια, όχι σε όλα, παρότι υπήρχε έντονο το ενδιαφέρον, για τρεις μέρες ειδικός εκπαιδευτής θα βρίσκεται στο Δήμο Ιεράπετρας προκειμένου να μοιήσει, να εκπαιδεύσει, να αναφέρει, να δείξει στα παιδιά την συμπεριφορά που θα πρέπει να έχουν απέναντι στα ζώα. Mm-hmm. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται «Άνθρωποι και ζώα, συγκάτοικοι mm-hmm. στον ίδιο πλανήτη». Mm-hmm. Έχουν ξεκινήσει με αρκετό ενδιαφέρον από τις 10 η ώρα έως τις 11. Είναι η πρώτη, δευτέρα και τρίτη τάξη του Δημοτικού, ενώ από τις 11 μέχρι τις 12 θα έχουμε την τέταρτη, πέμπτη και έκτη τάξη, επαναλαμβάνω, στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Τέλεια, τέλεια. Δεν ξέρουμε, και Δήμαρχε, υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε με τον εκπαιδευτή εδώ εμάς, να το κάνουμε λίγο πιο γενικό. Παράδειγμα, ας πούμε. Εκπαίδευσης, ναι, μπορούμε όμως κάποια στιγμή σε κάποιο διάλειμμα, δείτε το πρόγραμμα, είναι ωραία. Πάρα πολύ φορτωμένο, ναι. Είναι εθελοντής, mm-hmm. αυτό θέλω να πω, να το αναφέρω. Ναι. Και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Παπανάνου Ελένη, αυτή είναι εκπαιδεύτρια, που ήρθε από το Ηράκλειο, όπου έχει έδρα το σωματείο, μάλλον μέλη και υποέδρα το σωματείο, είναι πανελλαδικό, και με ένα πανέμορφο εκπαιδευμένο σκυλί, εννοείται ότι έχει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και αυτό, προκειμένου να εισέλθει στα σχολεία. Έτσι, και παρόλο το μέγεθός του, η συμπεριφορά του απέναντι στα παιδιά είναι σαν να είναι και αυτό ένα μικρό παιδί, ένα τεράστιο σκυλί. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, επειδή έχουμε κρούσματα, τα σκυλιά, τα δέσποτα ιδιαίτερα, και Δήμαρχε, που είναι επιθετικά κάποιες φορές, να μάθει ο κόσμος έτσι κάποια πρακτικά τεχνάσματα, πώς μπορεί να τα διαχειριστεί. Δηλαδή βλέπεις ένα σκυλί και είναι επιθετικό προς εσένα. Τι κάνεις αυτή την περίπτωση? Έχει τη σημασία του και γι' αυτό το λόγο και τα μαθήματα, κυρία Τσαγκαράκη, για να μην έχουμε αποτελέσματα, όπως σε άλλες περιοχές, θα το έχετε δει πανελλαδικά, όπου σκυλιά τα οποία δεν γεννιούνται άγρια στην πορεία και στο διάβα της ζωής τους, γίνονται άγρια για κάποιους λόγους. Εδώ έρχεται η συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων, ελάχιστων, αλλά είναι αρκετή προκειμένου να δημιουργήσει άγρια αίσθηκτα σε ένα σκύλο και επιθετική συμπεριφορά, προκειμένου να αμυνθεί. Μην ξεχνάμε ότι ο σκύλος είναι γεννημένος προστάτης του ανθρώπου, φύλακας, και αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε. Άρα η επιθετική συμπεριφορά από κάποια σκυλιά και σε κάποιες περιπτώσεις και για συγκεκριμένους ανθρώπους έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό λοιπόν θα αναλύσουμε σήμερα εδώ στους μικρούς μαθητές, σε πρώτη φάση, και σε μεγαλύτερους την επόμενη ώρα. Τι θα πρέπει να κάνουν σε οποιαδήποτε περίπτωση, δύσκολη περίπτωση, τύχει και αύριο το πρωί στα παιδιά. Έτσι, έχουμε πει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πιλωτικό. Ξεκινάμε, θα πάμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο σήμερα, στο δεύτερο αύριο, στο τρίτο θα πάμε στο κάτω χωριό, στο σχολείο του κάτω χωριού, δημοτικό σχολείο, και στο σχολείο της Νέας Ανατολής. Το Σεπτέμβριο, με το ξεκίνημα της χρονιάς, θα συνεχίσουμε όλο αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θα έχουμε δηλαδή εκ νέου συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο. Και στο τέλος θα καλέσουμε όλους τους εθελοντές της πόλης μας σε μια ανοιχτή μεγάλη συγκέντρωση, έτσι ώστε και μεγαλύτεροι άνθρωποι πια να δουν ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά σε οποιαδήποτε περίπτωση με ένα άγριο, ή ποια θα πρέπει να είναι τέλος πάντων η συμβίωση των ανθρώπων με τα ζώα. Αυτό θα πρέπει να αυτό αναλύει το πρόγραμμα με ένα πολύ καλό τρόπο από την κυρία Παπανάνου, την εκπαιδευτρία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε η οποία θα μπορούσε, είναι εκπαιδευτικός και στο επάγγελμά της. Ακόμα καλύτερα. Έχει γι' αυτό τη σημασία του, ασφαλώς.
Λοιπόν, καλή επιτυχία. Αν μπορούμε να φιλοξενήσουμε την εκπαιδευτικό, να μας πει έτσι δύο κουβεντούλες για αυτό το θέμα το οποίο προκαλεί έτσι, και φόβο καμιά φορά απέναντι στα ζώα και ιδιαίτερα στα αδέσποτα και όχι μόνο, γιατί έχουμε δει και δεσποζόμενα να έχουν επιθετική συμπεριφορά σε κάποιους ανθρώπους. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε αυτό, ναι. Δεν είναι μόνο τα δέσποτα. Και εντάξει, δεν μιλάω για τα δέσποτα τώρα, κύριε Δήμαρχε, που αρχίζει και εμένα και με εκνευρίζει αυτό το φαινόμενο. Είναι απίστευτο το πόσα σκυλιά ιδιαίτερα κυκλοφορούν σε πλατείες δημοτικών διαμερισμάτων, στην Ιεράπετρα, στη σκελετωμένα σκυλιά. Δηλαδή, έλεος. Δεν μας αρέσει το ζώο μας και το... Έχουμε προχωρήσει αρκετά και να ξέρετε ότι έχουμε κεντρήσει το ενδιαφέρον με όλες τις δράσεις που έχουμε κάνει, μην τις περιγράψω ξανά, και συνεχίζουμε ασφαλώς. Ξέρετε ότι για να έρθει ένα τέτοιο σωματείο να υποστηρίξει το έργο σου, πρώτα θα πρέπει να υπάρχει έργο. Έχουν αντιληφθεί λοιπόν ότι εδώ, στο Δήμο Ιεράπετρας, κάποια πράγματα προσπαθούμε να τα αλλάξουμε και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δυστυχώς, είναι υπεράριθμος, όχι μόνο στην Ιεράπετρα ασφαλώς, ο αριθμός των ζώων, με ένα καινούριο φαινόμενο, με ένα νέο φαινόμενο, να υπάρχουν πολλές εγκαταλείψεις αδέσποτων ζώων που τα βιών από δεσποζόμενα ζώα που γέννησαν στα χωριά. Γι' αυτό είπαμε να υπενθυμίσω άλλη μια φορά, 19, 20 και 21, για πρώτη φορά στο Δήμο Ιεράπετρας θα γίνουν στηρώσεις από εθελοντές κτηνιάτρους σε δημοτικό χώρο. Έχουν ξαναγίνει παλιότερα και με τον προκάτοχό μου τον κύριο Παπαδοπετράκη και με τη συνεργασία των τοπικών κτηνιάτρων. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν απεμπολούμε τις προσπάθειες που είχαν γίνει μέχρι τώρα, όμως δεν αρκούσαν, ούτε αυτές που κάνουμε εμείς αρκούν για το πρόβλημα έχει διονκωθεί δυστυχώς. Όμως να είστε σίγουροι ότι μπαίνουμε και ξεκινάμε σε ένα πρόγραμμα στηρώσεων προκειμένου να σταματήσουμε την αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων. Τώρα, το τι θα πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης ενός δεσποζόμενου ζώου, αυτό ασφαλώς είναι γνωστό. Θα το υπενθυμίσουμε όμως και μέσα από την μεγάλη ημερίδα που θα προγραμματίσουμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Τώρα, είναι μεγάλο το θέμα, απασχολεί όλη την Ελλάδα, δεν είναι γεραπετρίτικο φαινόμενο αυτό. Εμείς ως γνωστόν έχουμε 2-3 ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε πάρα πολύ, είναι γνωστοί στην τοπική κοινωνία και έχουμε άριστη συνεργασία καταρχήν με αυτούς και κατά δεύτερον με όλους τους υπόλοιπους που υποστηρικτικά λειτουργούν και μας βοηθάνε στο έργο που προσπαθούμε να κάνουμε. Φτάνουν πια τα αδέσποτα ζώα στον δρόμο. Νομίζω ότι είναι πολιτισμός η φροντίδα και των αδέσποτων ζώων και γι' αυτό προσπαθούμε όλοι εμείς, βάζοντας και χρήματα από τον προϋπολογισμό του Δήμου, 25.000 ευρώ θα δανειστούν φέτος, προκειμένου να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο που έχει διονγκωθεί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, λοιπόν, καλή επιτυχία σε αυτή την όμορφη δράση, τη βιωματική δράση που ξεκίνησε σήμερα σε κάποια δημοτικά σχολεία. Είναι και διαδραστικά έτσι, μαθήματα, έτσι. Συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά και έχει αρκετό ενδιαφέρον και υπάρχει έτσι ένα κλίμα εφορίας στην αίθουσα. Ωραία, καλά να περάσετε, να το διασκεδάσετε. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα προσπαθήσω, μια και το θέσατε σαν αίτημα, να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα κάποια στιγμή, ο χρόνος είναι ειδικά πρωινός περιορισμένος, μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο σας. Έστω ένα πεντάλεπτο με αυτή την ερώτηση μόνο, κύριε Δήμαρχε, θα χαρούμε πολύ να δώσουμε οδηγίες τέτοιου τύπου στους ακροατές μας. Να είστε καλά, καλά να περνάτε. Καταλαβαίνω ότι είναι μια διασκεδαστική μέρα μέσα από αυτή τη διαδικασία, οπότε καλά να περάσετε. Να είστε καλά. Καλημέρα μας. Γεια σας και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, έτσι.